Για να καλησπέρισουμε και τον assistant coach του Μπασκετικού ΠΑΟΚ, τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Κώστα, καλησπέρα από τα στούντιο του Λίμπερο 104,4. Καλησπέρα, Κώστα. Αυτό που συζητάμε με τον Νίκο Μοσχοβίτη είναι το πολύ απλό πράγμα. Ότι ο ΠΑΟΚ χθες στην επίθεση πέτυχε τους πόντους που χρειαζόταν για να πάρει τη διαφορά του πρώτου αγώνα, να έχει την ισοβαθμία δηλαδή. Και ότι στην άμυνα πάλι έκανε αυτό που έπρεπε, θα μπορούσε δηλαδή να αφήσει στους 75 πόντους τη άλλων. Απλά πλήρωσε τα πολλά τρίποντα που δέχτηκε πάνω σε άμυνα κιόλας στο διάστημα του αγώνα σε ολόκληρο. Είναι έτσι ή δεν είναι? Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ευτυχές γεγονός για μας χθες ήταν ότι ακόμα και όταν έβαλε μεγάλα σου τη Σαλόν δεν σπάσαμε. Είχαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο αγωνιστικό και επιθετικό και αμυντικό. Και καταφέραμε έτσι να ουσιαστικά να πάρουμε μια νίκη η οποία ήταν υπερπολίτιμη για τη συνέχεια και θεωρώ ότι με τον τρόπο που παίξαμε ήταν μια πολύ επαγγελματική νίκη. Θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει και την ψυχολογία που προέρχεται από την πίστη σε αυτό που παίζει να ανατρέπει και παιχνίδια τέτοιου επίπεδου? Γιατί κακά τα ψέματα, Σαλόνι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα από τα αθλήτρια Γαλλίας που της βγήκανε μεγάλα σουτ, που ξέρουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στην ψυχολογία ενός αγώνα. Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει τόσο πίστη στο πλάνο του που μπορεί και ανταπεξέρχεται ακόμα και σε τέτοιες βραδιές? Κακά τα ψέματα. Οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση μεγάλη στους παίκτες κυρίως. Και αυτό βοηθάει, το ότι έχουμε ένα σερί στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι σε αυτό το μήκος κύματος έτσι είναι όλα τα παιδιά. Έχουν πίστη στο πλάνο, έχουν πίστη στις δυνατότητές τους και όταν έρχονται και δύσκολες στιγμές μέσα στο παιχνίδι φαίνεται ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Νομίζω ότι έχουμε ποιότητα και χαρακτηριστικά παικτών που μπορούν να το κάνουν αυτό. Αν και χθες είχαμε δύο απουσίες που ο Βαγγέλης πέρα από την παρουσία του στην ομάδα και αυτό που είναι, για το συγκεκριμένο παιχνίδι χθες τα χαρακτηριστικά που είχε θα μας βοηθούσαν πάρα πολύ να ξεκλειδώσουμε κάποια πράγματα σε σχέση με αυτόν τον αγώνα, αλλά παρόλη την απουσία και του Αντώνη και του Βαγγέλη καταφέραμε πάλι να είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και πριν. Τι άλλαξε ουσιαστικά η απουσία του Μαργαρίτη και του Κόνιαρη, γιατί προετοιμαζόταν και το παιχνίδι πριν οριστικοποιηθούν αυτές οι απουσίες, έτσι δεν είναι? Ναι, άλλαξε αρκετά πράγματα. Ο Βαγγέλης για μένα στην άμυνα είναι από τους κορυφαίους αμυντικούς στο πρωτάθλημα και γενικά έχει απίστευτα στοιχεία που μπορεί να μην φαίνονται, να μην αποτυπώνται σε καμιά στατιστική, αλλά αυτό που προσδίδει στην ομάδα τη γεμίζει, έχει συνοχή με τον Βαγγέλη, αλλά και απ' την άλλη επιθετικά σε συγκεκριμένων τύπων άμυνες, όταν παίζουν οι αντίπαλες ομάδες, είναι αυτός που μπορεί να διαβάσει το παιχνίδι και να μας δώσει στοιχεία πολύ, πολύ εύκολα και πολύ ξεκάθαρες αποφάσεις στην επίθεση. Ωραία. Νίκο, σειρά σου. Κώστα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, βλέποντας εσύ τα παιχνίδια το τελευταίο καιρό. Το είπες και εσύ πριν ότι παρά τα πολλά τρίποτα των Γάλλων χθες, η ομάδα δεν έσπασε όπως είπες χαρακτηριστικά. Αυτό το καλό διάβασμα από παιχνίδι σε παιχνίδι ανάλογα με τον αντίπαλο βγαίνει γιατί πλέον η ομάδα έχει βρει τη χημεία της, έχει βρει ο καθένας το ρόλο του, βγαίνει γιατί έχει καλύτερη ψυχολογία από τις συνεχόμενες νίκες. Στο ρωτάω γιατί χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, με τη Σαλόν, στο ξεκίνημα, ας πούμε, η ομάδα είχε ένα θέμα στην αντιμετώπιση του πήγαινε ρολ. Έβγαινε ο ψηλός πολύ δυνατά, έγιναν 2-3 λάθη, γίνανε κάποιοι ενδιασμοί, το αντιμετώπισε μετά. Στην πρώτη περίοδο είχε θέμα στο rebound, από ένα σημείο και μετά το έφερε στα ίσα και αυτό. Πώς βγαίνει αυτή η αντίδραση από παιχνίδι σε παιχνίδι και με αντίπαλο και με αντίπαλο? Θεωρώ ότι με το πέρας του χρόνου έχουμε αυτοματοποιήσει κάποια πράγματα αναφορικά με την επίθεση και στην άμυνα βέβαια και είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε κάθε τι που βλέπουμε ως προβληματισμό από την αντίπαλη ομάδα. Υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια για κάθε περίπτωση. Ο coach είναι πολύ ευπροσάρμοστος και μπορεί διαβάζοντας το παιχνίδι να προσαρμόζει τα σενάρια που θέλουμε να εφαρμόσουμε και ακριβώς έχοντας και τους παίκτες αυτούς που έχουμε με την ποιότητα που θεωρώ ότι υπάρχει στους παίκτες πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πιστώνεται στην λειτουργία της ομάδας, το πόσο εύκολα ή δύσκολα τέλος πάντων
μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σε συνθήκες και να τις ξεπερνάμε. Μας έλεγε ο Χρυσικόπουλος εδώ μαζί με τον Πανιόνιο ότι η ομάδα έχει τέτοια ποιότητα στο ρόστερ της που οποιοδήποτε κενό μπορεί να υπάρξει στην επίθεση μπορεί να το καλύψει. Και στο επόμενο παιχνίδι που ήταν το χθεσινό έβαλε 90 πόντους και είχε δύο έτσι σημαντικές απουσίες. Είναι όντως το επίπεδο του ρόστερ τόσο καλό? Εσύ πώς το βλέπεις που, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, τον Πάκο τον έχει ζήσει και ως παίκτης, τώρα το ζήσεις ως προπονητής από μια άλλη σκοπιά. Είναι όντως έτσι το επίπεδο της ομάδας αυτή τη στιγμή? Νομίζω ότι, επειδή μιλάω αρκετά για τα χαρακτηριστικά των παικτών, είναι τέτοια ούτως ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται. Μπορούμε να παίρνουμε πράγματα, θεωρώ, στο έπακρο από παιδιά, από συγκεκριμένους παίκτες. Να μην αναφέρω ονόματα τώρα, δεν έχει να κάνει, αλλά όλα αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα, γιατί η πρώτη κυρίως είναι το πάθος, η προσήλωση και η ένταση που δείχνουν τα παιδιά σε κάθε αγώνα, τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και θεωρώ ότι είναι προαπαιτούμενο για όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν προσέξατε και ένα βιντεάκι που ανέβασε η ΚΑΕ πριν κάνα δύο μέρες μετά το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, το πώς παλεύουμε για κάθε μπάλα, το πώς είμαστε εκεί συνεπείς και με σύνεση, πιστεύω ότι όλα αυτά μαζί είναι σε πρώτη μοίρα και από εκεί και πέρα έρχονται και όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες του κάθε αγώνα. Για την Ευρώπη τι σημαίνει χθες η νίκη, πώς το φιλοσοφείτε πλέον το πράγμα? Στην Ευρώπη ήταν πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα όταν ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος. Έπρεπε να κάνουμε κάποιες νίκες, κάναμε μια μεγάλη νίκη στην Καζιαντέπ, τα δύο συνεχόμενα που είχαμε μέσα στην έδρα μας, τη Σαλόνικη την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι όπως φαίνεται το πράγμα, πιθανόν θα κριθεί η πρόκριση στη Βένσπλης. Αλλά μέχρι τότε έχουμε να κάνουμε και ένα ταξίδι στην Τενερίφη, έχουμε παιχνίδια να παίξουμε και με την Νεπτούνας. Αυτή τη στιγμή στην συγκυρία έτσι που είμαστε, στην αγωνιστική, δεν θεωρώ ότι μπορούμε να φοβόμαστε από κάτι. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μάλιστα. Επειδή είχαμε και μια πρόσφατη προσθήκη στο ρόστερ και αναφέρομαι στον Τζάκσον, πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχει προσαρμοστεί 100% ή να περιμένουμε και άλλα πράγματα από αυτό, και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και βέβαια συνοχής με την ομάδα? Από τον Τζάκσον, καταρχήν είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι από τον τρόπο που ενσωματώθηκε στην ομάδα τόσο γρήγορα. Είδατε χθες ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν αγωνίστηκε, γιατί ήταν τέτοια τα στοιχεία της Σαλόν που θα έπρεπε να παίξουμε ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά το παιδί είναι εκεί, όποτε μπαίνει, μας δίνει πράγματα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο για την επίθεσή μας, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, πιστεύω ότι ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, να βοηθήσουν σε οποιαδήποτε συνθήκη. Άρα έχει βρεθεί ο ρόλος του, να μην περιμένουμε δηλαδή κάτι συγκλονιστικά παραπάνω από αυτόν? Νομίζω ότι όλα τα παιδιά έχουν ρόλο και τον έχουν κατανοήσει, τον έχουν αποδεχτεί και λειτουργούν με βάση αυτόν. Νίκο. Εντάξει, εγώ θέλω λίγο για ένα σχόλιο για τη συνέχεια. Το ανέφερε και ο ίδιος ο Κώστας. Έχει τώρα μπροστά ένα παιχνίδι στη Λάρισα από με τον Φάρο. Μετά έχει μια εβδομάδα, βασικά η εβδομάδα που έρχεται είναι αρκετά απαιτητική, γιατί έχει και δύσκολα ταξίδια. Έχει μετά Τενερίφη, έχει Προμηθέα. Πώς βλέπετε αυτή τη συνέχεια που έχει μπροστά στα επόμενα παιχνίδια? Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε τρία συνεχόμενα εκτός. Ξεκινώντας από τη Λάρισα, είμαστε τέτοια ομάδα, θεωρώ, που δεν μπορούμε να μην πηγαίνουμε σε αγώνα 100% συγκεντρωμένοι. Γιατί οι απαιτήσεις των παιχνιδιών και οι απαιτήσεις και του coach για συγκεκριμένα παιχνίδια είναι πολύ χαρακτηριστικά. Πρέπει να έχουμε ένα πλάνο, πρέπει να πηγαίνουμε βάσει αυτό. Έχει αποδειχθεί και στις προηγούμενες αγώνες και παλιότερα ότι όταν ξεφεύγουμε από κάποια πράγματα ή θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, έχουμε προβλήματα. Οπότε είναι αναγκαία η 100% συγκέντρωση των παικτών και ουσιαστικά θα πρέπει να ξεπερνάμε και τις δυσκολίες με τραυματισμούς, με συνεχόμενα παιχνίδια.
είναι κάτι που τα παιδιά ζουν με αυτό και πιστεύω ότι και αυτά τα τρία συνεχόμενα εκτός που θα έχουμε θα είμαστε πάλι έτσι όπως πρέπει, ούτως ώστε να συνεχίσουμε αυτό το καλό σερί που έχουμε για τις εμφανίσεις και για τις νίκες μας. Κώστα, θέλω ένα γενικό σχόλιο, γιατί για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική η σεζόν φετινή, γιατί σε όλους τους μηχανισμούς το να φεύγει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι για 8 χρόνια σε μια ομάδα και να αλλάζει τέλος πάντων το ύφος της είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ υπάρχει το ενδεχόμενο λάθος. Πώς βλέπεις ότι πάει αυτή η μετάβαση από την εποχή του Σούλτου Μαρκόπουλου που προσέφερε τόσα στον ΠΑΟΚ στην επόμενη εποχή που ηγείται αυτή τη στιγμή ο Ηλίας Παπαθεοδόρου? Ναι, ένα γενικό σχόλιο να πω. Απλά θεωρώ ότι ίσως κάποιοι βιαστήκαν να κρίνουν για το τι ακριβώς θέλει να κάνει πλέον το κλαμπ σε σχέση με το μέλλον και την συνέχεια. Έτσι όπως ζω την ομάδα και έτσι όπως λειτουργούμε καθημερινά, θεωρούσα απίθανο να μην βγει όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται με τόσο μεγάλη έτσι, συνέπεια από την αρχή του καλοκαιριού, από την προετοιμασία. Θεωρούσα απίθανο να μην βγει όλο αυτό. Ευτυχώς υπήρξαν κραδασμοί, υπήρξαν θέματα με ήττες στην αρχή, αλλά υπήρξε πίστη, στήριξη σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα παιδιά, σε οποιονδήποτε υπάρχει μέσα στο κλαμπ, και πιστεύω ότι αυτό σιγά σιγά φαίνεται και παραέξω, ότι αυτή η ομάδα βγάζει μια υγεία και αγωνιστική και εξωαγωνιστική. Οκ, okay, από μένα Κώστα, είμαι καλυμμένος 100%, δεν ξέρω ο Νίκος άμα... Μην τον κλείσουμε τώρα, γιατί εγώ δεν μπορώ να το σκέφτομαι μόνο με το κουστούμι. Έχει All-Star Game τώρα και έχει ένα παιχνίδι Παλεμάχων, θα πάει. Εδώ πάει ο Γιαννούλης, ρε φίλε. Εδώ πάει ο Γιαννούλης, το σκάνδαλο του αιώνα. Ο Γιαννούλης, ναι, θα πρέπει να πάω κι εγώ. Αν πάει ο Γιάννης, ναι. Μιλάμε για σκάνδαλο τώρα, πραγματικά. Ο οποίος συνεχίζει να λέει ότι είναι ο κορυφαίος Έλληνας ψηλός στην ενεργία. Δηλαδή, μας έχει ανακτήσει όλους. Η Βίλη Ρόδη είναι για το πείδημα. Τα έπρεπε να το αποδείξει στο Star. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Συνεχίστε έτσι. Σας αγαπάμε και το ξέρετε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.